Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αμετακίνητο στη θέση του υπερβιώσιμων στόχων για το πλεώνασμα μένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ότι τα υψηλά πλεονάσματα προϋποθέτουν ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα που υπονομεύει την ανάπτυξη της χώρας. Το Ταμείο επιμένει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εάν ο στόχος για τα πλεονάσματα δεν μειωθεί στο 1,5%. Αν η Ελλάδα συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους σε ένα σύνολο φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων, δεν θα φταίμε εμείς για την διατήρηση της λιτότητας στη χώρα, αναφέρει. Στις 3 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών στο πλαίσιο του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων. Επώδυνες μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά και την ενέργεια συνεχίζουν να αξιώνουν οι θεσμοί από την ελληνική πλευρά, καθώς και συμφωνία για το δημοσιονομικό κενό του 2018. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες που πτωχεύουν εξαιτίας πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, μπλόκωσης δόλειας πτωχεύσης αλλά και επιτάχυνση των διαδικασιών, εισάγει ο νέος πτωχευτικός κώδικας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Όσοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν πραγματοποιήσουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα σε ποσοστό από 10 έως 30% του εισοδήματός τους, θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο στη διάρκεια του επόμενου έτους ή να μετάσχουν σε κληρώσεις δώρων, οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα για ένα συγκεκριμένο όριο του εισοδήματός τους. Πτωτικά άνοιξε η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκη Τιμών να πηγαίνει στις 640,07 μονάδες, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,05%. Νυχτές στάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.